Να πούμε ότι εδώ δεν είναι ζήτημα αντιμετώπισης της Ελλάδας, δεν είναι ζήτημα επίδειξης αλληλεγγύης από μία μόνο χώρα ή από μία μόνο κυβέρνηση, αλλά είναι ζήτημα ενός ευρωπαϊκού χειρισμού. Δεν το ακολούθησαν όλα τα κράτη αυτό, όπως ξέρετε. Από την πλευρά μας πάντως καταφέραμε και σε επίπεδο διμερών επαφών να μπουν κάποιοι βασικοί κανόνες. Θυμάστε αυτή τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με τα προβλήματα που έχει, αλλά οπωσδήποτε ήταν ένα πρώτο βήμα. Αλλά και εσωτερικά να οργανώσουμε κάποιες βασικές δομές και δομές φιλοξενίας και να οργανώσουμε τις διαδικασίες επιστροφής, τις εθελοντικές επιστροφές αυτών των ανθρώπων σε άλλες χώρες και να μπορέσουμε να κάνουμε τις επανενώσεις. Δεν ήταν αποτελεσματικές οι κινήσεις αυτές. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι λάθος αυτός ο αριθμός. Είναι λάθος αυτός ο αριθμός. Τον έχω ακούσει, το λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί αφήνει στην άκρη μια σειρά από άλλα βήματα που έγιναν, όπως με τις επανενώσεις οικογενειών κυρίως. Δεν είναι αυτό το ζήτημα μόνο όμως να μετράει κανείς αριθμούς. Το ζήτημα είναι να μπορεί να προσεγγίζει το θέμα αυτό, τον ανθρώπινο πόνο στην πραγματικότητα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξενιτεύονται, γιατί αφήνουν τις πατρίδες τους και τις ζωές τους εκεί, να τον αντιμετωπίζει με μια ανθρωπιά. Να βλέπει δηλαδή πίσω από αυτούς τους ανθρώπους ιστορίες δικές τους. Επιβάλλεται να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ εκείνων που έχουν το προσφυγικό προφίλ και κάποιων άλλων που για τους χι λόγους αποφασίζουν να φύγουν από μια χώρα που μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμα και οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση. Το προσφυγικό έχει οπωσδήποτε μια ιδιαιτερότητα. Έτσι. Είναι άνθρωποι που φεύγουν γιατί στη χώρα τους γίνεται πόλεμος και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλω να πω όμως κάτι για την κυβέρνηση σήμερα. Η κυβέρνηση πέρασε ένα χρονικό διάστημα αδράνειας στο ζήτημα αυτό. Και πέρασε ένα διάστημα αδράνειας διότι είχε από πριν, δηλαδή θα έλεγα με μια κεκτημένη ταχύτητα από την αντιπολίτευση που έκανε, ότι αυτό το πρόβλημα είναι πρόβλημα χειρισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγε δηλαδή για όλο τον καιρό που ήταν στην αντιπολίτευση, ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα χειρισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε αυτό ότι το προσφυγικό. Ουσιαστικά κάνατε κάλεσμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ελάτε, δεν έχουμε σύνορα. Αυτή η προσέγγιση. Σας κατηγορούν ότι έλεγε. Αυτή η προσέγγιση της ήταν μια εσφαλμένη προσέγγιση και το ξέρει τώρα, διότι βλέπει ότι είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Την έκανε να αδρανήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ήρθε καθυστερημένα να μιλήσει για γεωπολιτικούς λόγους που οδηγούν στο προσφυγικό μεταναστευτικό και στα ρεύματα αυτά και στις εισρωές. Είχε ως αποτέλεσμα αυτή η αδράνεια να περάσουμε, πέραν του ότι δεν είναι και λίγο, έχει μια υποκριτικότητα αυτός ο τρόπος να πολιτεύεσαι. Είχε ως αποτέλεσμα αυτή η αδράνεια τελικά να αυξηθούν τόσο πολύ οι ροές, για παράδειγμα στη Μόρια, να υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των προσφύγων που είναι εκεί. Τους αφήσαμε 5.000, μέσα σε 3 μήνες έγιναν 15.000 οι άνθρωποι και το πρόβλημα να ενταθεί. Έχει ενδιαφέρον ότι ο κύριος Ρουσόπουλος λέει για, αν κατάλαβα καλά, μιλάτε για τις περιφερειακές ανισότητες που παράγει η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, αν προσεγγίσουμε τη Νέα Δημοκρατία με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στις θέσεις τους για την Ευρώπη, ουδέποτε αναγνώρισαν ότι υπάρχει ζήτημα οικονομικής διαχείρισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιφερειακών ανισοτήτων, το πώς θα γίνει ώστε να υπάρχει μια αναδιανομή εισοδήματος μεταξύ των λεγόμενων πλούσιων και φτωχών χωρών, πώς θα ξεπεράσουμε το δόγμα της Μέρκελ, ότι δεν μπορούν οι λαοί να ζουν πάνω από τις δυνάμεις τους, αυτό το γνωστό δόγμα, το μοραλιστικό της Γερμανίας που επιβάλλει συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Μου επιτρέπετε, επειδή είμαι λίγο παλαιότερο, σας, ναι, ο Παπαδάκης είναι πιο παλαιός. Παρακαλώ, όχι, δεν το βάζω με όρους εμπειρίας, αλλά δεν είναι ζήτημα εμπειρίας, πάντως είναι ζήτημα πολιτικής προσέγγισης. Είχαμε τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα οποία ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε διαφημίσει πάρα πολύ, και στη δεκαετία του 90 συνεχίστηκαν επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη προγράμματα ενίσχυσης των οικονομιών. Ας πούμε, για παράδειγμα, λέγαμε πάντα και το θυμούμε. Οι πολίτες. Πού πήγαν τα λεφτά? Η Ήπειρος ήταν η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού λέγαμε. Πήγαν τα λεφτά? Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν. Δεν παραμένει. Ευτυχώς να θυμηθούμε, κύριε Ρουσόπουλο, μαζί πού πήγαν τα λεφτά αυτά. Θα τα θυμηθούμε, ναι. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι πάντα η Ευρώπη ισχολείται με τις περιφέρειες και δει με τις φτωχότερες για να τις ενισχύσει. Τώρα, πού πήγαν τα λεφτά αυτά? Κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν δύο ευθύνες μεγάλες. Η μεγαλύτερη πάντα είναι στο πολιτικό σύστημα. Κακά τα ψέματα. Στο πολιτικό σύστημα θα εντάξω, δυστυχώς εγώ έχω υπηρετήσει και τα δύο μέρη, και το Μηντιακό σε έναν βαθμό. Η ευθύνη επόμενη, κατά μικρότερο ποσοστό, είναι και σε εκείνους οι οποίοι διαχειρίστηκαν τα χρήματα αυτά ψευδόμενοι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ψευδόμενοι απέναντι στο ελληνικό δημόσιο. Όταν είχαμε. Εγώ δεν θέλω να θυμηθώ στιγμές όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν και που έδιναν αφιδώς χρήμα ευρωπαϊκό, όπου κάποια στιγμή καλλιεργούσαμε βαβάκι σε αυτή τη χώρα. Σε έκταση, τρεις φορές της έκτασης της χώρας μας. Είχαμε φτάσει, το θυμόσαστε? Βεβαίως το θυμόμαι. Είχαμε φτάσει, η κυρία Αξιόγλου, σας τα γέννητη τότε.
παίρναμε ενισχύσεις για περιοχή της χώρας. Για καλό το. Που ήταν, ναι, για καλό το. Που ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από την έκταση της Ελλάδας. Όμως θέλω να έρθω λιγάκι στα όσα συμβαίνουν πέρα από αυτό το τεράστιο μεγάλο θέμα, στις αλλαγές που γίνονται, κύριε Αξιόγλου. Γίνονται αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μέσα από το αναπτυξιακό νομοσχέδιο με τις οποίες διαφωνείτε. Έχουμε ένα νέο φορολογικό, έχουμε ένα νέο ασφαλιστικό, έχουμε μία απόφαση του Βουλίου Επικρατείας που βγάζει τις συνταγματικές κάποιες από τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου. Σε όλα αυτά νιώθετε ότι κι εσείς έχετε ένα μερίδιο ευθύνης? Εντάξει, στα εργασιακά έχουμε αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα μια επιστροφή στις, στις ρυθμίσεις του Δευτέρου Μνημονίου από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σοκαριστικό αυτό που γίνεται. Έχουμε μια καθαρή επιστροφή στο Δεύτερο Μνημόνιο στα εργασιακά. Δηλαδή, ξαναχτυπάει η κυβέρνηση τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο, ακούγονται τεχνικό, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μηχανισμός για να αυξάνονται οι μισθοί των εργαζομένων σε κλαδικό επίπεδο. Εμείς τις επαναφέραμε. Επαρκώς επί των ημερών σας. Εμείς τις επαναφέραμε, κύριε Παπαδάκη. Είχαν καταστρατηγηθεί όμως από πολλές περιπτώσεις. Όχι, κύριε Παπαδάκη. Είχαμε εργαζόμενους των 200-300 ευρώ. Είναι άλλο να μιλάς για τις παραβιάσεις που συμβαίνουν στην αγορά. Κύριε Παπαδάκη, είναι άλλο να μιλάς για τις παραβιάσεις που συμβαίνουν στην αγορά και την παρανομία και τι κάνεις εσύ εκεί ως κράτος, που νομίζω ότι με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας κάναμε δουλειά και αυτό ο κόσμος το ξέρει, παρότι δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Και είναι άλλο να έρχεσαι ως κράτος και να νομοθετικά να τα καταργείς, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτό κάνει. Το δεύτερο μνημόνιο το 12 κατήργησε τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τις επαναφέραμε με πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Σας μιλάω τώρα από προσωπική εμπειρία, πάνω από ένα χρόνο. Και ξαναέρχεται τώρα εκτός μνημονίου να τις καταργήσει εθελοντικά. Πρόκειται για ένα μηχανισμό ο οποίος θα οδηγήσει άμεσα σε μειώσεις μισθών. Κύριε Αξιόγλου, δεν επέστρεψαν. Έτσι, το ότι μπορεί να επανήλθουν σε βάση μισθή, δεν επέστρεψαν. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι έρχεται η κυβέρνηση εκτός μνημονίου να θεσμοθετήσει ένα μηχανισμό μείωσης μισθών εκ νέου. Παρ' όλα αυτά, φέρνει κάποιες φοροελαφρύνσεις, τις οποίες εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα τις ψηφίσετε. Τώρα μιλούσαμε για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που έχει τα εργασιακά. Ναι. Οι φοροελαφρύνσεις θα δούμε τι θα είναι με βάση ένα νέο ασφαλιστικό, με βάση το προϋπολογισμό που θα κατατεθεί. Ένα νέο ασφαλιστικό. Να πω για τις φοροελαφρύνσεις για να είμαστε τίμοι. Οτιδήποτε πρόκειται να ελαφρύνει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία με ένα δίκαιο τρόπο από την πλευρά μας θα το υποστηρίξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε μικροκομματικές επιλογές. Αυτό δεν είναι λιγάκι υποκριτικό? Το ίδιο πράγμα δεν έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι έλεγε όταν ήταν αντιπολίτευση? Παρόλο ότι διαφωνούμε, επειδή έστω και ένα ευρώ θα πάει στον κόσμο, εμείς θα τα ψηφίσουμε. Ναι, τώρα ερχόσαστε εσείς και λέτε, παρόλο ότι διαφωνούμε, επειδή έστω και ένα ευρώ να πάει στον κόσμο, και ο κόσμος και λέει, ρε παιδιά, με δουλεύουν. Όχι. Να σας πω που διαφωνούμε. Η Νέα Δημοκρατία, θα σας πω ακριβώς που διαφωνούμε. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει έναν προϋπολογισμό, ο οποίος λέει ότι για το 2020 θα έχω περίπου 1,2 δις ελαφρύνσεων. Περίπου αυτό λέει. Δεν μας έχει απαντήσει αν αυτό της δημιουργεί κενό, που οι Ευρωπαίοι λένε ότι δημιουργεί και τα λοιπά, και πώς θα το καλύψει. Χρησιμοποιεί όμως το 50% αυτού του χώρου που έχει για να κάνει μείωση φορολογίας επιχειρήσεων. Αυτό δεν είναι μια επιλογή η οποία είναι σύμφωνη με τις δικές μας αρχές, ούτε με βάση τις αναγκαιότητες της κοινωνίας. Αφορά έναν πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων, διότι ξέρετε ότι στην Ελλάδα η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν έχει κέρδη και άρα δεν θα έχει ελάφρυνση από αυτό και αποφεύγει να κάνει ρυθμίσεις όπως η προκαταβολή φόρου, για παράδειγμα, που θα ήταν βασική.